απευθείας 106 επιβάτες θα φέρει από το Λονδίνο στην Καλαμάτα. Είμαστε στην Ελλάδα όχι 100 χρόνια στο Πύρυπρο, είμαστε πολύ κοντά, γύρω στα 90. Είναι μια αγορά που τη γνωρίζουμε, που μας γνωρίζει. Είναι μια αγορά που αγαπάμε και που δείχνει να μας αγαπάει. Και είναι μια αγορά που πριν από 7-8 χρόνια, όταν ξεκίνησε η κρίση, αποφασίσαμε να παραμείνουμε και να την ενισχύσουμε. Και παρόλε τι αντίξωε συνθήκε, παρόλο τη γενικότερη οικονομική κρίση και την ειδικότερη τη Ελλάδα, χρόνο με τον χρόνο, εμεί αυξάνουμε του περιφερειακού προορισμού, γιατί πιστεύουμε στην ενίσχυση τη περιφερειακή οικονομία και στον τουρισμό. Είμαι περήφανη ότι δουλεύω σε μια εταιρεία που τα λόγια τα κάνει έργα, με συνέχεια και με επαγγελματισμό. Θα σου πω και ένα μικρό ανέκδοτο, ίσω. Όταν το 2001 πηγαίναμε στο Λονδίνο για ένα πρόβλημα που είχε στην καρδιά του. Θυμάμαι, είχε πει την βάση που αναφέρατε, λένε και είπε στην εταιρεία, ήταν το περιοδικό τη British Airways, το οποίο ανοίξαμε και είχε τι διάφορε πτήσει που έχει στην Ευρώπη και μου κάνει τα Καλαμάτα. Πού θα πάει, θα μπει και εσύ στο περιοδικό. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν. Είναι πλέον, έχει αγκαλιαστεί πλέον από την περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλα τα γεγονότα, εσωτερικά ή διεθνή. Η Καλαμάτα βρίσκεται πάντα μαζί μας και προσπαθούμε όλοι μαζί και ελπίζουμε το φθινόπωρο του 2016 να έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή όλοι μαζί να έχουμε εδώ στην Πελοπόννησο την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Υπήρχε σαν τσάρτερ, πτήσεις τσάρτερ ήταν, αυτές είναι οι τακτικές πτήσεις. Είναι η δεύτερη πτήση που γίνεται, λόγω του Πάσχα σήμερα έγινε η εορτάζ μας εδώ. Γενικά εμάς μας προσθέτει πάρα πολύ, έτσι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς ένα αεροδρόμιο, γιατί είναι τακτική γραμμή και οποιοδήποτε μπορεί να ταξιδέψει. Μετά η British Airways είναι ένα όνομα πολύ ισχυρό στον αεροπορικό χώρο και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο να καταλήξει να γίνει αυτή η πτήση. Πιστεύω ήθελε μεγάλη προσπάθεια, είναι μεγάλη εταιρεία και όλα δείχνουν ότι θα μπορέσει να σταθεί στο χώρο καλά. Ποια θα είναι τα ταξίδια της γραμμής? Τα ταξίδια θα είναι δύο φορές τη εβδομάδα, Πέμπτη και Σάββατο απόγευμα, 5 η ώρα άφηξη, 6 αναχώρηση για Λονδίνο. Άλλες γραμμές αναμένουμε? Άλλες γραμμές για Λονδίνο είναι και άλλες εταιρείες, είναι EasyJet, είναι charter της με της Thomas Cook, έχει αρκετές γραμμές και το Manchester επίσης, έχει σύνδεση. Τώρα για άλλους προορισμούς, αν με ρωτάτε, σίγουρα έχουμε πολλούς προορισμούς, τα ξέρετε, είναι το Παρίσι, Λιόν, η Νάντ, η Βιέννη, η Ρώμη, η Μιλάνο, Μόναχο, Ντίσεντορ, Φραγκφούρτη, Άμστερνταμ, Στοχόλμη, Κοπενχάγη, Μπιλούντ, Μπρατισλάβα, Βαρσοβία, Μόσχα, αρκετοί προορισμοί τώρα. Εντάξει, δηλαδή, όποιος θέλει μεσήνιος να φύγει από εδώ απευθείας στον προορισμό του, έχουμε τουλάχιστον 20-25 χώρες να πάει. Ναι, οι τακτικές γραμμές είναι ελεύθερες γιατί στις τσάρτερ πρέπει να συνεννοείται να παίρνει το εισιτήριο από τον απλωτή της πτήσεως. Ναι. Όποιος θέλει να βρει πληροφορίες για τις πτήσεις, πού μπορεί να βρει για το αεροδρόμιο μας? Μπορεί να μας στέλνει ένα απλό email στο kaklk.haa.gr, είναι το email του αεροδρομίου και κατευθείαν εμείς το απαντάμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και ένα τηλέφωνο να κάνει σε εμάς ή στην εταιρεία. Οι πιο πολλοί τα ψάχνουν μέσα από το site της εταιρείας που θέλουν να ταξιδέψουν. Ερχόμαστε από το Reading που είναι μεταξύ Λονδίνου και Οξφόρδης. Το περίμενα τώρα και 40 χρόνια. Είστε από εδώ, από τη... Εγώ είμαι από την Κυπαρισιακή, τελείωσα το γυμνάσιο και σπούδασα στο εξωτερικό. Οπότε αυτή η πτήση σας βοηθά, πρέπει να επισκέπτεστε... Έχουμε σπίτι εδώ στην Κυπαρισία δίπλα. Πολύ ωραία. Πω. Τι διάρκεια είχε? 4 ώρες νομίζω, 4 ώρες νομίζω. Δεν το κοίταξα, ήμουν τόσο χαρούμενη που η ώρα πέρασε στο δευτερόλεπτο. Συνήθως... Πάτε, πού πάτε? Εδώ πάει και η Παρισία, έχουμε σπίτι εκεί. Α, και μένετε στο Λονδίνο, πού μένετε στην Αγγλία? Στο Reading, μεταξύ Οξφόρδης και Λονδίνου. Και έρχεστε στην Παρισία να μείνετε καιρό ή για λίγο? Κάθε δύο μήνες είμαστε εδώ, γιατί είμαστε, πώς το λένε, retired, πώς το λέμε. Ναι. Η καταγωγή σας είναι την Παρισία? Αγαλιανή. Ωραία. Ναι, Αγαλιανή. Τελείωσα το γυμνάσιο στην Κυπαρισία και μετά σπούδασα στο εξωτερικό. Welcome. Your family is here. Yes. I have some more waiting for us outside. So. You are from Greece now? No. Just you have a house in the Yes. Okay. Yes. And your first name? Matthew. Matthew? Sharon. Okay. Have a pleasant stay. Okay, thank you very much.